Στο Σύλλογο των Ιμβρίων που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, η πατροπαράδοτη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας διεξήχθη για ακόμη μια χρονιά διαδικτυακά. Βεβαίως απολαύσαμε τα κάλαντα των Ιμβρίων, τα οποία ταξίδευσαν και μαγνητοσκοπήθηκαν για την Ιμβριακή κοινότητα. Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά και αρχή του Γενάρίου και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Μαζί μας είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, Γιώργος Παπαθεοδόρου. Πρόεδρε, καλησπέρα και καλή χρονιά με υγεία. Πώς ήταν το 2021 για το Σύλλογό σας, αλλά και τα μελλοντικά σας σχέδια και τις δράσεις? Το 2021 ήταν μια δύσκολη χρονιά για το Σύλλογό μας, όπως και για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, αναγκαστήκαμε η κοπή της πίτας να γίνει διαδικτυακά και να μην καταφέρουμε να βρεθούμε όλοι μαζί στο Σύλλογό μας. Μέσα στο 2021, το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης που γιόρτασε τα 60 χρόνια ιεροσύνης και 30 ευκλεούς Πατριαρχίας. Και ο Σύλλογός μας προσπάθησε να αναπτύξει κάποιες δράσεις, πρώτα απ' όλα βοηθώντας Ιμβρίους που έχουν ανάγκη, και παράλληλα να τρέξει κάποιες δράσεις όπως είναι η καταγραφή της προφορικής μνήμης από Ιμβρίους που ζήσανε στην Ιμβρο, από την νεολαία μας, και να ξεκινήσει τις διαδικασίες διοργάνωσης ενός πανιμβριακού συνεδρίου για το 2023. Ευχόμαστε μια καλύτερη χρονιά για το 2022 και η επόμενη κοπή της πίτας να μας βρει όλους μαζί στο Σύλλογό μας. Κοντά μας έχουμε και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Κώστα Χριστοφορίδη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε την ευχή τόσο για το Σύλλογό σας για το 2022, όσο και για όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε αυτή η νέα χρονιά να είναι πιο γενναιόδορη μαζί μας, με όλο τον πλανήτη, με όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε ξανά. Και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ, πολύ σημαντικό για μας, τους Ιμβρίους, γιατί είμαστε μια κοινότητα η οποία μόνο χάρη στο αντάμωμα μπορεί και αναπαράγει την ταυτότητά της και μπορεί και ξανά δημιουργεί το δικό της χώρο, γιατί είναι διασκορπισμένη σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο, όλη η ανθρωπότητα και εμείς οι Ιμβροί φυσικά μαζί με αυτήν. Και αυτές οι περίοδοι όμως, πάντα όταν τελειώσουν, έχει δείξει η πείρα στην ιστορία ότι έχουν λειτουργήσει σαν μια εμπειρία η οποία αυτούς που πρόκειται να προχωρήσουν στη ζωή, τις κοινότητες, τους ανθρώπους, τους ατσαλώνει, τους δυναμώνει και τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν καινούργια πράγματα. Πιστεύω ότι περνάμε μια τέτοια περίοδο, μαζί με όλες τις δυσκολίες που περνάμε. Είναι μια περίοδος περισυλλογής. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια να ξεκινήσουμε καινούργιες δράσεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες προπαρασκευαστικές, όπως προανέφεραν οι συνεργάτες μας στο διοικητικό, δραστηριότητες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε συνέδρια, που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε και ακαδημαϊκές εργασίες και διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία θα μας και θα αναδείξουν την Ιμβριακή ταυτότητα αλλά και θα την προχωρήσουν και κάποια βήματα παραπέρα. Από το Σύλλογο Ιμβρίων, για το NSTV, Ιωάννα Τρίγκα.